Καλησπέρα παιδιά, ταξιδιώτης εδώ και αυτό το θέμα που θα πιάσουμε σήμερα αφορά και νομίζω ότι δεν έχω κάνει θέμα γι' αυτό και δεν ήθελα κιόλας να αναστατώσω ή να ή γενικότερα να αγχώσω κάποιους που παρακολουθούν το κανάλι αυτό. Αλλά δεν πάει άλλο. Επιτέλους κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στη φόρα και να υποθούν και με λέξεις κιόλας δημόσια. Αυτό που κάνω είναι δημόσιο, δημόσια κατάθεση, δημόσια άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ιό. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα σήμερα στις 16 δεκάτου του 20 είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που να ενισχύει την οικονομία, την παιδεία και την υγεία αυτής της χώρας εντός εισαγωγικών. Τη χώρα τη βάζω εντός εισαγωγικών. Γιατί νομίζω και νιώθω ότι αυτή η χώρα ποτέ δεν έκανε κάτι, όχι για τον ιό, δηλαδή γενικότερα, να αφυπνιστεί, να δει πράγματα εκτός από το γυαλί, εκτός από την τηλεόραση που κάθεται και βλέπει όλη τη μέρα, να προβληματιστεί ξέχωρα από οτιδήποτε το σερβίρουνε, είτε είναι οι πολιτικοί, είτε είναι οι δημοσιογράφοι, είτε είναι οι επιστήμονες, σε εισαγωγικά, του κούλι δηλαδή οι επιστήμονες, να ψαχτεί και περαιτέρω σε άλλες πηγές. Αλλά πιο σημαντικό να ψαχτεί μέσα του. Ένας άνθρωπος που δεν ψάχνεται μέσα του είναι πάρα πολύ λογικό και αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να παρασύρεται από οποιαδήποτε από οποιαδήποτε τρομοκρατία των μίντια και των πολιτικών που είναι συνοημένοι και αυτοί οι δύο μαζί για να σπείρουν το πανικό, το φόβο, τη διχόνοια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Είναι απογοητευτικό, είναι εξοργιστικό, είναι πάρα πολύ ανήθικο και παράνομο όλο αυτό που κάνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που τις έχουν χτυπήσει και αυτές. Είναι πραγματικά δεν χωράει λόγια, είναι τα συναισθήματα τόσα πολλά. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα, είναι τόση οργή των ανθρώπων που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ακουστεί η φωνή τους σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αν πας να κάνεις καταγγελία στην τηλεόραση, το μόνο που θα καταφέρεις είναι ότι δεν θα σε επιτρέψουν κιόλας. Ή ακόμα και αν σου επιτρέψουν οι δημόσια να βγάλεις τη φάτσα σου και να καταγγείλεις επώνυμα κάποιον, είτε είναι επιστήμονας σε εισαγωγικά, είτε είναι δημοσιογράφος στα μεγάλα κανάλια αναφέρομαι εντός εισαγωγικών, είτε είναι κάποιος στη Νέα Δημοκρατία ή γενικότερα γενικά στη Βουλή, μην πάω πιάσω μόνο τη Νέα Δημοκρατία, το μόνο που θα γίνει είναι να σε κυνηγήσουν, να σε φημώσουν και στην τελική να μην σε επιτρέψουν να πεις αυτό που έχεις δει και εσύ και ξέρεις ότι συμβαίνει. Την αντικειμενική αλήθεια, όχι την αλήθεια των media, γιατί υπάρχει η αλήθεια υποκειμενική του καθένα μας και υπάρχει αντικειμενική αλήθεια που η αντικειμενική αλήθεια δεν στηρίζεται χωρίς αποδείξεις, εννοείται. Πάντα για να καταλάβεις κάτι καλά πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις, να τρέχουν οι αποδείξεις, οπότε με βάση τις αποδείξεις που υπάρχουν από διάφορους ανθρώπους, είτε στο Facebook είτε και στο YouTube, να καταλάβεις εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή που είσαι, είτε είσαι 40, είτε είσαι 50 ή 60 ή 70, θέλω να καταλάβεις ότι όλα αυτά που σου λένε στην τηλεόραση, τα περισσότερα και σχεδόν όλα από αυτά που λένε στην τηλεόραση είναι ψέματα. Δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν. Οι γιατροί έχουν μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία. Τα σχολεία αντίστοιχα και έχουν και αυτά μεγάλες ελλείψεις επίσης. Πάνε να επιβάλλουν τώρα, όχι τώρα,
αυτό το μήνα, που λένε θα λήξει η καραντίνα 31, λέει, Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 30 μάλλον, δεν είναι 31, είναι 30, ότι θα λήξει η καραντίνα. Σου υπόσχονται αυτό το πράγμα. Δεν έχεις αναρωτηθεί ποτέ ότι από αποδεδειγμένα ανά τα χρόνια από όλους αυτούς που σε κυβερνούσανε, είτε είναι Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός, δεν ξέρω και τα λοιπά, ό,τι έχει βγει στην εξουσία, τα έχει κάνει χάλια. Τα έχει κάνει σκατά. Δεν έχει προσφέρει τίποτα. Και ρωτάω εσένα τώρα, που για πολλά χρόνια ξέρεις τι συμβαίνει αλλά δεν έκανες ποτέ κάτι, αυτό να ξέρεις, αυτή η σιωπή σου να ξέρεις, θα επηρεάσει αύριο μεθαύριο και τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου. Γιατί και τα παιδιά σου ή τα εγγόνια σου θα κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με σένα. Και έτσι αυτός ο φαύλος κύκλος δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτός ο φαύλος κύκλος της σιωπής και της υποταγής δεν θα τελειώσει ποτέ αν εσύ δεν κάνεις την προσπάθεια να δεις τα σημάδια. Να δεις σημάδια που λένε ότι έρχεται με ένα μεγάλο κύμα καραντίνας, ένα μεγάλο κύμα και άλλης και χειρότερης μιζέριας, ένα κύμα που δεν θα σωθεί με το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν υπάρχει το εμβόλιο. Κατά τη γνώμη μου το εμβόλιο είναι παράμυθα. Έχει από πίσω τρελά λεφτά που έχει χορηγηθεί από τη Γερμανία, που έχουν πάρει τρελά λεφτά οι Γερμανοί. Όχι όλοι οι Γερμανοί, οι Γερμανοί που πλασάρουν το εμβόλιο ως σωτήρια επιλογή, ας πούμε, και καλά. Οπότε όλα αυτά που ακούτε δεν είναι αλήθεια. Και δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, απλά είμαι καλά ενημερωμένος, σαν άνθρωπος. Και ούτε με κατατάσσει κάπου, ούτε όλα αυτά που λέω είναι συνωμοσιολογικά, ούτε ότι εγώ είμαι τρελάρας ή τα μυαλά μου είναι στα κάγκελα. Μιλάω με αποδείξεις, μιλάω με βίντεο, μιλάω με ντοκουμέντα, μιλάω με καταγγελίες, μιλάω με όλα αυτά που έχουν γίνει όλα σε αυτούς τους μήνες. Και προκαλοκαιριού έχουν γίνει πολλά πράγματα που δεν βγήκαν ποτέ στο φως για προφανείς λόγους. Δηλαδή, δείτε λίγο εκεί τα σημάδια, μην βλέπετε μόνο τηλεόραση. Ψαχτείτε και λίγο περαιτέρω κι αλλού. Ρωτήστε τα εγγόνια σας, ρωτήστε τα παιδιά σας, ρωτήστε τους γιους ή τις κόρες σας που έχουν δει 5 πράγματα περισσότερα από εσάς. Ρωτήστε, ενδιαφερθείτε να δείτε τελικά τι πραγματικά συμβαίνει. Και ξαναλέω, αυτό το πράγμα εδώ πέρα συμβαίνει και αλλού. Απλά αυτό το έσχος που έχει γίνει εδώ πέρα έχει παραγίνει το κακό. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή ο κόσμος περιφέρεται έξω χωρίς lockdown και χωρίς περιοριστικά μέτρα 9 με 5. Το ίδιο ισχύει και στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες που τις θεωρούσαμε και αυτές επικίνδυνες από τον ιό. Επίσης ένα διάγραμμα έδειξε ότι από γερμανική τηλεόραση έδειξε ότι η Ελλάδα είναι σε πράσινο χρώμα. Έδειξε. Άρα αυτό δεν θα έπρεπε εσένα να σου κάνει κλικ ότι θα μου πεις, που να το δεις κιόλας αυτό, θα μου πεις, αφού έτσι κι αλλιώς η τηλεόραση μόνο, αν βλέπεις μόνο τηλεόραση ας πούμε και δεν έχεις και ίντερνετ, λογικό θα μου πεις που να τα δεις όλα αυτά. Γι' αυτό και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν ίντερνετ, για να ρωτήσεις 5 πράγματα παραπάνω και να μην το παίζεις ότι γνωρίζεις τα πάντα ή ότι η τηλεόραση θα σε σώσει ή ότι η τηλεόραση λέει τις αλήθειες που εσύ νομίζεις ότι σου λέει και σε τρέφει όλο αυτό το πράγμα, σε τρέφει όλη αυτή η ιστορία με τον ιό. Αναρωτήσου, ψάξε πράγματα, αυτή είναι η συμβολή μου σε όλους όσους είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν ακόμα καταλάβει τι γίνεται. Αυτοί τουλάχιστον που δεν έχουν καταλάβει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι σε αυτές τις ηλικίες και έχουν καταλάβει τι γίνεται. Απευθύνομαι σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει και βλέπουν τηλεόραση. Κάτω και βλέπουν τηλεόραση. Σήμερα, 16-11, πάλι γίνανε φτράπελα. Και με το Πολυτεχνείο και με όλα τα ωραία πράγματα. Πάλι. Το Πολυτεχνείο ευτυχώς που έγινε, γιατί έπεσε η Χούντα. Άμα είχαμε σήμερα Χούντα, δεν θα είχαμε ελευθερία για τίποτα. Και όποιος ζούσε στην Αθήνα τότε τα ξέρει καλύτερα από αυτόν που ζούσε εκτός Αθήνας ή ζούσε σε μικρότερες πόλεις. Πάτρα, Βόλο, Καρδίτσα. Όποιος ζούσε στην Αθήνα επί περιόδους Χούντας θα γνωρίζει πολύ καλά το τι ακριβώς συνέβη. Ειδικά άμα κιόλας κάποιοι τα ζήσανε και live, δηλαδή ζωντανή μετάδοση εκείνη τη στιγμή που συνέβη, όχι με κάμερες, ενώ με τα μάτια τους να τα είδανε, ξέρουν πολύ καλά τι έγινε τότε.
Επίσης να πούμε και το άλλο, ότι πολλοί από αυτούς που κάνανε επανάσταση κατά της Χούντας τότε που έγινε η επανάσταση στο Πολυτεχνείο και μπήκαν και τα τάγκς και οι δεξιοί, όλοι αυτοί που επαναστάτησαν, οι περισσότεροι αν εξαιρέσουμε δύο, μπήκαν σε κόμματα. Μπήκαν είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΚΚΕ ή κάπου. Μπήκαν κάπου σε κάποιο κόμμα και βολεύτηκαν. Αυτό άμα θέλετε μπορείτε να το ψάξετε και διαδικτυακά άμα θέλετε, όσοι έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό που λέω, γιατί και εγώ από το ίντερνετ το έχω μάθει. Οι περισσότεροι που επαναστάτησαν τότε μπήκαν σε κόμματα. Αυτό βέβαια δεν λέει ότι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να καταπιάσω το μετά. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο ότι έπεσε η Χούντα. Και μπράβο που έπεσε η Χούντα τότε, το 73 ή το 74. Κάποιοι λένε και το 74. Οι απόψεις δίστανται. Αλλά σίγουρα ένας ο οποίος μπορεί να σου πει με λεπτομέρειες, όχι από ανθρώπους που τα άκουσε από τρίτους, από έναν που τα είδε και ζωντανά, δηλαδή τα έζησε ζωντανά αυτά τα πράγματα. Από αυτόν θα ακούσει πραγματικά τι συνέβη. Θα ακούσει πάρα πολλές λεπτομέρειες και εσύ που έχει ακούσει πέντε πράγματα θα τα διασταυρώσει αν συμπίπτουν. Αλλά ένας που τα έζησε κιόλας, όπως και να το κάνουμε, οι υπόλοιποι καλό να μην μιλάμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ένας που ζει κάτι τραγικό, κουβαλάει μια μεγάλη ευθύνη στην πλάτη του, κουβαλάει μια μεγάλη γνώση στην πλάτη του. Όπως και τώρα γνωρίζουμε κι εμείς, κάποιοι από εμάς γνωρίζουμε ότι όλα αυτά οδεύουν προς το χείλος του κρεμού ξανά, θα έλθει αυτό. Αυτό το χείλος του κρεμού έρχεται, για όσους δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Έρχεται ένα νέο χείλος του κρεμού, έρχεται ένας νέος δανεισμός. Έρχεται μια καινούρια χούντα, μοντέρνα χούντα. Στη Θεσσαλονίκη έγινε ο κατακλυσμός από τις πορείες και από τις παράνομες, και από τις παράνομες συλλήψεις των μπάτσων. Έγιναν ένας μεγάλος χαμός πάνω. Συλλάβαν ακόμα και παιδί 14-15 χρονών που έκανε skateboard. Αν είναι δυνατόν, αυτή είναι η ανεξέλεγκτη ανανεωμένη νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπράβο Κυριάκο Μητσοτάκη, μπράβο. Τα ψέματά σου δεν έχουν όρια. Έχεις ξεπουληθεί τελείως σώματι και ψυχή για τα λεφτά. Έχεις ξεπουλήσει τα πάντα, όχι εσύ μόνο, και όλοι οι προηγούμενοι, όλοι εσείς οι συνεννοημένοι που έχετε κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μπράβο, το μπράβο είναι ειρωνικό. Το μπράβο κρύβει από πίσω πολύ χλέπα και πολύ φτύσιμο από πίσω. Το μπράβο που απευθύνομαι σε σένα και στους εκπροσώπους σου φυσικά, που τα έχεις απαγορέψει όλα. Σε άλλες χώρες κανονικά λειτουργεί ο κόσμος, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει καμία καραντίνα, ο κόσμος μπορεί να κυκλοφορήσει και μετά τις 9 η ώρα, όπως ξέρεις, και ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, αλλά πολύ απλά πας επισχεδίου. Όλο αυτό που κάνεις είναι σχεδιασμένο και ας το ξέρεις. Πολλά ψέματα που βγαίνουν και λένε οι επιδημιολόγοι σου, οι δικοί σου επιστήμονες, ο Τσόρδας, ο Χαρδαλιάς και όλοι αυτοί που είναι δικοί σου άνθρωποι και τους έχεις βάλει για να διασπείρουν το πανικό και τον τρόμο, τα έχεις απαγορέψει όλα. Δεν έχεις επιτρέψει τίποτα να υπάρχει. Τίποτα. Τα μαγαζιά πάνε προς το χείλος του γκρεμού, η τηλεεκπαίδευση και αυτή θα πιάσει πάντα, θα το δεις. Και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ και η δικιά σου η φίλη Κεραμέως, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, και άλλα πολλά ωραία πράγματα που συμβαίνουν καθημερινότατα στους δρόμους της Ελλάδας και της Αθήνας, μιας και ζω στην Αθήνα. Πολλά ωραία πράγματα, πάρα πολύ δίκαια πράγματα. Μιλάμε, η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα ανέκαθεν ήταν πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά, αλλά η δικαιοσύνη πάντα ήταν ψηλά προς τους ισχυρούς. Ποτέ δεν ήταν προς τους αδύναμους και τους φτωχούς και τους καταπονεμένους. Σε αυτούς που έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται, έχουν δει ανθρώπους δικούς τους να καταστρέφονται από δικές τους ενέργειες, όχι μόνο σε ένα κουλί μου, και τους προηγούμενους. Γιατί όλοι μαζί γνωρίζεστε πολύ καλά τι κάνετε, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Ασχέτως τι θέλετε να δείξετε στα μίντια, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και αυτό. Αλλά είναι πραγματικά εξοργιστικό, απαράδεκτο, ανήθικο, παράνομο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
ας ξυπνήσει επιτέλους ο άνθρωπος, ας ξυπνήσει ο κόσμος, να μην τρώει κουτόχορτο, να δει τα σημάδια. Έρχεται. Η καραντίνα δεν θα τελειώσει στις 30, όπως έχουν πει και άλλοι, που είπαν πολύ σωστά με την δικιά τους και αυτή λογική. Γιατί έτσι κι αλλιώς, με παραδείγματα σε αυτή τη χώρα, ό,τι έχουν πει αυτοί από πάνω δεν έχει γίνει ποτέ. Και ό,τι έχει γίνει για τα μάτια του κόσμου. Δεν έχει γίνει για την καλύτερη. Για την καλύτερη εξέλιξη της χώρας, των ανθρώπων της που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Και εγώ δεν αναφέρω μόνο, αυτή τη στιγμή δεν απευθύνω μόνο στους Έλληνες, απευθύνομαι σε όλους όσους ζουν στην Αθήνα. Δεν καταπιάνω μόνο τους Έλληνες. Για μένα είναι λάθος αυτό που κάνουν μερικοί, που λένε μόνο για τους Έλληνες πολίτες και Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι από άλλες χώρες που και αυτοί έχουν νιώσει αυτόν τον τόπο δικό τους, έχουν έχει σκεφτεί αίμα για αυτόν τον τόπο. Δεν είναι σωστό να τους βγάζετε απ' έξω αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν είναι το ζητούμενο να δείξουμε, να αρχίσουμε να κατηγορούμε ένα στον άλλον. Ό,τι και αν έχει προηγηθεί στο παρελθόν, ό,τι απόψεις και να έχετε γενικότερα, αυτές τις στιγμές δεν έχουν καμία θέση και κανένα τόπο. Δεν έχουν κανένα τόπο. Το μόνο που θα συνεχίσει να γίνει άμα επανέρχεστε σε αυτά τα πράγματα είναι να συνεχίζετε η διχόνοια να αυξάνεται, θα συνεχίσει ο φόβος να υπάρχει κι άλλο και όλα αυτά. Το θέμα είναι να αρχίσουμε να το βλέπουμε συλλογικά, συλλογικότατα. Αλλά θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα και το κλείσω, ότι είναι πραγματικά εξοργιστικό, το πιο ίσως εξοργιστικό είναι ότι όλοι αυτοί που είναι 30, 40, 50 και 60 χρονών αύριο μεθαύριο θα παραδώσουν στα παιδιά τους μια χώρα τελείως μα τελείως υποδουλωμένη. Από όλες τις απόψεις και αν το θέλεις. Από όλες τις απόψεις και αν το δεις. Είναι υποδουλωμένη αυτή η χώρα από πριν. Γιατί όσο ξεπουλούσαν αυτοί πράγματα, ξεπουλούσαν λιμάνια, ξεπούλησαν το αεροδρόμιο, ξεπούλησαν την υγεία, ξεπούλησαν την παιδεία, ξεπούλησαν. Γιατί υπάρχαν και φροντιστήρια, θα μου πεις ανέκαθεν, έτσι. Αν πας στο εξωτερικό και ρωτήσεις, εδώ που έχετε φροντιστήρια, θα σου πει ο ξένος, τι είναι φροντιστήριο. Πρώτη φορά το ακούω. Τι είναι το φροντιστήριο. Δεν υπάρχει αυτή η παραπαιδεία. Στην Ελλάδα υπήρχε πολύ έντονα και μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες. Σε άλλες χώρες που δεν είναι εντός Ευρώπης υπάρχει και εκεί παραπαιδεία. Μάλιστα σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καν παιδεία, υπάρχει πόλεμος. Αλλά αυτά βέβαια δεν βγαίνουν να τα πούνε, να τα λένε. Μόνο άνθρωποι από στόμα σε στόμα έτσι μαθαίνονται αλήθειες και έτσι μαθαίνονται ανέκαθεν οι αλήθειες, κατά τη γνώμη μου. Από στόμα σε στόμα. Ποτέ και πάλι πάντα πρέπει να τα διασταυρώνουμε, εννοείται τα πράγματα, εννοείται. Για να ξέρουμε κατά πόσο ισχύουν ή όχι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλει αυτοργάνωση, θέλει αυτοπαρατήρηση. Απευθύνομαι σε όσους είναι 50 και άνω, μάλλον και 40 και άνω, δεν ξέρω γιατί πάνε και 40-30, που πιστεύουν την τηλεόραση, πιστεύουν αυτά που τους λέει η τηλεόραση. Δεν ισχύουν αυτά που λέει η τηλεόραση. Και δεν σας το λέω αυτό για να σας τρέψω στη μούρη ή να σας δείξω με το δάχτυλο, σας το λέω για να ξυπνήσετε. Σας το λέω για να αφυπνιστείτε, σας το λέω για να καταλάβετε το παιχνίδι τους. Υπάρχει παιχνίδι από πίσω. Δεν είμαι ούτε εγώ τρελός, ούτε όλοι όσοι βγαίνουν και λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι στημένο. Οι αποδείξεις, παιδιά, μιλάνε, οι αποδείξεις μιλάνε. Δείτε τα σημάδια. Καταργήθηκαν τα πάντα. Τα πάντα καταργήθηκαν. Ακόμα και η παιδεία πάει. Τηλεκπαίδευση τώρα, τελείωσε. Φαΐ σε λίγο, δεν θα έχεις να τρως. Θα τρως τον αέρα, κοπανιστό. Τα 1000 και ευρώ, έως 1000 μάλιστα, που σου λέει ο Κούλης θα πάρεις, δεν θα είναι καν 1000 ευρώ. Άλλη παραμύθα. Επίσης, 30 δεν θα τελειώσει η καραντίνα. Θα συνεχίσει η καραντίνα. Θα συνεχίσει για ακόμα 2 μήνες, 3, μέχρι το Μάρτιο. Το είπε κιόλας και ο Τσιόρδας κιόλας. Ο Χαρδαλιάς που ήταν και τα έλεγε. Ο Χαρδαλιάς μου φαίνεται ήταν. Τέλος πάντων. Λες και έχει και σημασία πολύ. Ποιος είπε τα ψέματα. Αυτά. Καταλαβαίνω το φόβο, καταλαβαίνω το άγχος, καταλαβαίνω τη φοβία για τον ιό, αλλά καταλάβετε λιγάκι, δείτε τα σημάδια ότι δεν είναι όπως σας τα παρουσιάζουν τα μίντια και οι πολιτικοί που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, εσχρές δηλώσεις και κοροϊδευτικές δηλώσεις, π.χ. ψεκασμένοι, ωραίες δηλώσεις από άνθρωπο πολιτισμένο, έτσι, πολύ ωραία θέση πρωθυπουργού, τρομερή θέση πρωθυπουργού, ψεκασμένη, τρομερό.
Αυτά και άλλα πολλά ωραία. Λοιπόν, δείτε τα σημάδια. Αυτό. Όσοι δεν τα έχετε δει, ψαχτείτε, ερευνήστε, αναρωτηθείτε, προβληματιστείτε τι θα γίνει μετά, το τι έρχεται μετά. Έρχονται πιο ζωρικές καταστάσεις μετά. Τώρα είναι να γίνει κάτι. Αν να γίνει κάτι, να γίνει τώρα. Μετά θα είναι πολύ πολύ αργά. Θα είναι ακόμα πιο αργά, άμα είναι να γίνει κάτι μετά. Τώρα ό,τι γίνει, μετά θα είναι πιο αργά. Θα είναι πιο ζώρικα τα πράγματα να γίνει κάτι. Ενώ μετά θα σε υποχρεώνουν, εντός εισαγωγικών. Φυσικά από πάρα πολλούς θα πρέπει να τους σκοτώσουν για να τους κάνουν το εμβόλιο. Γιατί αυτό θα γίνει. Θα πέσουν τρελές μάχες. Εγώ το νιώθω αυτό λίγο. Τώρα επειδή ζω και στην Ελλάδα και βλέπω ότι λιγάκι και οι πορείες και αυτά παίρνουν μια πολύ μικρή διάσταση, δεν κρατάνε πολύ. Γιατί και αυτό είναι ένας αγώνας μεγάλος, να κρατήσεις την πορεία, να κρατήσεις τους ανθρώπους στον δρόμο, για να μπορέσουν να αφυπνίσουν κι άλλο κόσμο, γενικά να οθήσουν κι άλλο κόσμο να βγει έξω από τα σπίτια τους που έχουν τρομοκρατηθεί. Αυτά. Είπα πολλά πράγματα, είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχω πιάσει σήμερα, το ξέρω, το νιώθω, έχω πει πολλά πράγματα μέσα από το βίντεο αυτή τη στιγμή. Ό,τι μπορείτε να πιάσετε, καλό είναι, κέρδος είναι. Και ψαχτείτε και νομικά, επίσης. Για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης, ψαχτείτε. Θα βρείτε πολλά διαμαντάκια. Και ρωτήστε και δικηγόρους που... Και αυτοί αντιτίθεται σε όλο αυτό το πράγμα που έχουν φτιάξει αυτοί από πάνω. Αυτό. Τα φιλιά μου στον κούλι.